μα τώρα έχουμε την κυρία Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, προϊσταμένη και εσύ, υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο Ηρακλείου, με την παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κύριε Ελληνάκη. Ασχολείστε χρόνια με τα θέματα τη παιδεία και έχετε ενεργό συμμετοχή για την καλυτέρευση των συνθήκων στα σχολεία. Πώ πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα κοινά. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκομαι στην εκπαίδευση περίπου 30 χρόνια και θα έλεγα ότι ε, όταν ασχολείται κάποιο με την εκπαίδευση είναι ένα ευρύ επαγγελματικό πεδίο, το οποίο είναι μέσα στην κοινωνία, είναι κομμάτι της κοινωνίας, είναι ο μικρόκοσμος της κοινωνίας. Άρα ασχολείσαι με κάτι το οποίο έχει να κάνει με μια κοινότητα. Άρα είναι, ε, ήδη ασχολείσαι με τα κοινά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ασχολείσαι με την ενεργόπολιτική, αλλά έχουμε συνηθίσει. Να θεωρούμε ενασχόληση με τα κοινά μόνο όταν οργανώνεται κάποιο και ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την πολιτική, στην κεντρική πολιτική. Η κοινωνία ολόκληρη, τα προβλήματά τη, όταν κάποιο ασχολείται, είναι αυτό ακριβώ, ενασχόληση με τα κοινά. Ασχολούμαι λοιπόν με τα παιδιά, με την εκπαίδευση, με τα προβλήματα τη εκπαίδευση, ε, προσπαθώ τόσα χρόνια για τη βελτίωση των προβλημάτων αυτών. Πάντα θεωρούσα ότι ε, όταν κάποιος ε, ολοκληρώνει το ωράριο στην, ε, στον επαγγελματικό του χώρο, δεν τελειώνει η δουλειά εκεί. Και αυτό έκανα πάντα, μοιραζόμουν πράγματα, είχα δραστηριότητες πέραν του ωραρίου μου, προσπαθούσα να προσφέρω στα παιδιά, στην κοινότητα του σχολείου μου και αυτό συνεχίζω να κάνω ακόμα και σήμερα, ε, με πολλές δράσεις και, ε, και από τη θέση της Σχολικής Συμβούλου όπου ήμουνα, υπηρέτησα 11 χρόνια. Προσπαθούσα πέραν από το ωράριο το οποίο είχα στην καθημερινότητά μου, τα απογεύματα να προσφέρω αυτό που μπορούσα σε επιμορφωτικέ δράσει και ό,τι άλλο έβλεπα ότι ήταν ανάγκη και ε, θα μπορούσε να βελτιώσει το έργο των εκπαιδευτικών. Είστε ένα άνθρωπο που κινείστε μέσα στην κοινωνία και γνωρίζετε πολύ καλά, θα έλεγα, τα προβλήματα τη περιοχή που ζούμε. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικότερα προβλήματα που θα πρέπει να επιληθούν από τη νέα Περιφερειακή Αρχή. Ναι, ε, βεβαίως ε, η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναδείξει τα προβλήματα, έχει βάλει στόχους, έχει ήδη διαμορφώσει ένα χάρτη ο οποίος, ο χάρτης αυτός έχει ε, τα προβλήματα θέσει σε προτεραιότητες ανάλογα τη σημαντικότητα των προβλημάτων και θεωρώ ότι ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης με τη μεγάλη ομάδα η οποία εδώ και χρόνια δουλεύει πάνω σε αυτά θα συνεχίσει να εργάζεται για να τα ολοκληρώσει. Από εκεί και πέρα, από τη δική μου θέση, από τη δική μου οπτική γωνία, μπορώ να πω ότι βλέποντας τα προβλήματα μέσα και έξω από το χώρο της εκπαίδευσης, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε σημασία στην ασφάλεια των πολιτών, στην ασφάλεια των μαθητών. Και αυτή η ασφάλεια έχει να κάνει με καλές υποδομές, με σχολικές στέγες οι οποίες θα δίνουν την ασφάλεια στους μαθητές, αλλά και ένα χώρο ο οποίος θα έχει ελευθερία δράσης, ένα χώρο ο οποίος θα δίνει την ελευθερία στους μαθητές να βιώνουν ε, πέραν από την πίεση των μαθημάτων και άλλες δραστηριότητες οι οποίες προσφέρουν μάθηση. Άρα λοιπόν τα έργα τα οποία εγώ βλέπω από τη δική μου πλευρά είναι ε, πάντα σε σχέση με την εκπαίδευση. Σε αυτά θα δώσω σημασία, σε αυτό θα δώσω βάση, σε αυτά θα δώσω μία άλλη προοπτική σε σχέση με το αντικείμενο το οποίο εγώ γνωρίζω πολύ καλά. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε κυρία Μαράκη. Πώς πήρατε την απόφαση να συμμετέχετε στην παράταξη του Σταύρου Αρνοτάκη. Κοιτάξτε, αν μου λέγατε το καλοκαίρι που πέρασε ότι θα ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα συμμετέχω σε κάποιο ψηφοδέλτιο, νομίζω ότι ε, μπορεί και να γελούσα. Ε, δεν ήταν εύκολη η απόφαση, ε, προέκυψε όμως μετά από μια όριμη σκέψη. Βέβαια, με το Σταύρο Αρναουτάκι όταν συζητάς, τα πράγματα διαφοροποιούνται. Ξεχνάς αυτά που σκεφτώσουν πριν. Ο Σταύρος Αρναουτάκη είναι ένα άνθρωπο με χαρακτηριστικά ενό ηγέτη. Το λέω και το ε, πραγματικά μπορώ να, το, να επιχειρηματολογήσω πάνω σε αυτό, γιατί ο Σταύρος είναι ένα άνθρωπο ε, που νομίζει ότι έχει μεγαλώσει μαζί του. Είναι ανοιχτό, επικοινωνιακό, είναι ένα άνθρωπο με προοπτική. Είναι ένα άνθρωπο ο πάντα θα σε δεχτεί με το χαμόγελο και θα σου εξηγήσει τα πάντα. Είναι εργασιωμανής και επίσης από τη δική μου την πλευρά πιστεύω ότι μόνο με δουλειά, με υπομονή και επιμονή κερδίζονται πράγματα. Άρα λοιπόν ο Σταύρος με κέρδισε. Για μένα ήταν μία πρόσκληση η οποία έγινε πρόκληση και απάντησα στο κάλεσμά του γιατί πιστεύω σε αυτόν, πιστεύω στη δυναμική του Σταύρου Αρναουτάκη, πιστεύω ότι μπορεί να συνεχίσει να κάνει πράγματα και να δώσει στους πολίτες Όλα αυτά τα οποία περιμένουν από αυτόν και ήδη έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο έργο στην κοινωνία της Κρήτης. Πιστεύω ότι πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε ό, ό, όσοι από εμά βρεθούμε δίπλα την επόμενη μέρα. Κυρία Μαράκη, σήμερα όλοι μιλούν για ανάπτυξη. Εσείς πώς προσεγγίζετε τον όρο ανάπτυξη, σύμφωνα πάντα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η ανάπτυξη, όταν α, ακούμε τον όρο αυτό, ε, όλοι πηγαίνει το μυαλό μα σε μεγάλα έργα. Σε μεγάλα έργα που έχουν να κάνουν με έργα υποδομή. Ε, βέβαια η ανάπτυξη έχει να κάνει ακόμα και με πολύ μικρά πράγματα. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία τα βλέπει κανείς και μπορώ να πω ότι για μένα η ανάπτυξη θεμελιώνεται ε, στις λέξεις παιδεία, στο χώρο της παιδείας, του πολιτισμού, της παράδοσης ε, και για μένα ανάπτυξη είναι οτιδήποτε μπορεί κάποιος να μεταμορφώσει, να μετασχηματίσει και να το δώσει στους πολίτες. Να δώσει δηλαδή ένα προϊόν το οποίο θα διευκολύνει τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους Άρα λοιπόν ο τόπος μας είναι ολόκληρος μία πρόκληση, η Κρήτη είναι μία πρόκληση, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πολιτισμό, έχει παρελθόν, το οποίο δεν χρειάζεται να κοιμάται, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα και να δώσουμε, να αναπτύξουμε δηλαδή όλο αυτό το οποίο μας χάρισαν οι προγονείς μας έχουμε μνημεία, έχουμε παράδοση, έχουμε χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να διαμορφώσουμε, να μετασχηματίσουμε και να αναπτυχθούν έτσι ώστε να δώσουν μια νέα κουλτούρα στον τόπο μας, να δώσουν γνώση στα παιδιά μας, να δώσουν προοπτική στις νέες γενιές. Έτσι βλέπω εγώ την ανάπτυξη, πέρα από τα μεγάλα έργα τα οποία φυσικά πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να γίνονται και να υλοποιούνται για να διευκολύνουν τη ζωή μας. Μάλιστα, κυρία Μαράκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Και εγώ σας ευχαριστώ συχνά είναι πώς πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με τα κοινά. Φέτα, πρώτα απ' όλα δεν πήρα την απόφαση τώρα. Ασχολούμαι με τα κοινά πάρα πολλά χρόνια. Συνδικαλιστικά στον χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Συλλόγου Μηχανολόγων Ελεκτρολόγων, που είμαι πρόεδρο αρκετά χρόνια. Και συμμετέχω στη δημοτική παράταξη από την ίδρυσή τη, δηλαδή από το 2006, με επικεφαλή τότε τον Θεόφιλο Τρουλινό. Συμμετέχω επίση και στη γραμματεία τη δημοτική παράταξη. Είμαι στο ΔΕΠΤΑΗ την τελευταία τετραετία, ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης, άρα δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τα κοινά. Τώρα ο λόγος είναι ένας. Θα τον ακούτε συχνά, είναι γιατί θεωρώ ότι είμαι ενεργός πολίτης και πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλλω με τις δυνάμεις στη συνεργασία με τους άλλους συναδέλφους στην επίλυση προβλημάτων της πόλης. Γιατί επιλέξατε την παράταξη ενεργοί πολίτες? Γιατί θεωρώ ότι είναι Καταρχήν δημιουργήθηκε η αυτή η παράταξη, δεν υπήρχε και σας είπα ότι συμμετείχε από το έξι είναι μια παράταξη η οποία δουλεύει. Δουλεύει ομαδικά και έχει σημασία, έχουν σημασία πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν. Εδώ έχουμε μια παράταξη με έναν άνθρωπο που είναι επικεφαλής, τον Ηλία Τουλγερό, ο οποίος το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι ξέρει να ακούει και να συνδιαμορφώνει μαζί με τις υπόλοιπες απόψει και να τις διεκδικεί. Αυτά είναι πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να έχει μια δημοτική παράταξη. Όλα αυτά τα χρόνια, που ήμασταν τα 4,5 χρόνια στην αντιπολίτευση, η δημοτική παράταξη δούλευε. Ίσως ήταν η μοναδική παράταξη που δούλεψε τόσο πολύ. Στη θέση που ήμασταν, δηλαδή από τη θέση της αντιπολίτευσης. Τώρα ελπίζομαι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποιον άλλο ρόλο. Ο εκλογικό νόμο άνοιξε το δρόμο στο να διεκδικήσουν τον Δήμο Ηρακλείου 10 μέχρι τώρα συνδυασμοί. Αυτό είναι καλό ή θα δημιουργήσει μετεκλογικά προβλήματα στη λήψη αποφάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ε, Εμεί είμαστε υπέρ τη αναλογική. Το έχουμε δηλώσει πάρα πολλέ φορέ και θεωρούμε ότι είναι στη θετική κατεύθυνση αυτό. Είναι θετικό. Για να λειτουργήσει όμω αυτό θετικά και για το Δήμο, τους Δημότες, θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο όλοι μας τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, συνδιαλεγόμαστε και συζητάμε. Θέλει δηλαδή κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Είναι πολύ πιθανό στην πρώτη εφαρμογή της απλής αναλογικής να έχουμε κάποια φαινόμενα που δεν θα έλεγα ότι θα εμφανίζονταν θετικά. Ε, νομίζω όμως ότι αν υπάρχει διάθεση, αυτά θα ξεπεραστούν. Υπάρχει η αίσθηση σε πάρα πολύ κόσμο ότι σε κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου τώρα με την Απλή Αναλογική θα δημιουργούνται προβλήματα. Να θυμίσω ότι στο Δημοτικό, στο Δημοτικό Συμβούλιο που πέρασαν, πάνω από το 90% των θεμάτων, 95%, ψηφίζονται ομόφωνα. Μένουν κάποια βασικά θέματα, τα οποία βέβαια, και τα οποία για να υπάρξει, θα πρέπει να υπάρξει συνένεση από μια ευρία πλειοψηφία για να περάσουν τώρα. Αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Επιγραμματικά, θα μπορούσατε να μα πείτε ποιε θα είναι οι προτεραιότητε του συνδυασμού σα αν οι δημότε υπερψηφίσουν την δική σα παράταξη, Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι τα προβλήματα τη καθημερινότητα. Και κύριο είναι το πρόβλημα του νερού. Στο θέμα τη σύνδρευση και τη άρδευση, αλλά κυρίω τη σύνδρευση, έχει χαθεί πολύτιμο χρόνο και υπάρχει πεδίο μεγάλο ε, για να γίνουν ενέργειε. Τι εννοούμε δεν πρέπει να μείνουμε στο ότι ο αποσελέμι γέμισε. Έχουμε κάνει συγκεκριμένε προτάσει που αφορούν την αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού σε συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου. Έχουμε μιλήσει για ε, διασύνδεση δεξαμενών που τροφοδοτούν αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο. Έχουμε μιλήσει για εξοικονόμηση από τις διαρροές νερού. Έχουμε μιλήσει για τηλέλεγχο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και γενικά τα θέματα της καθημερινότητας. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα θεμάτων που θα το δούμε και στο πρόγραμμα που θα ακολουθήσει τι επόμενε μέρε έχει να κάνει με τι ηλεκτρονικέ υπηρεσίε του Δήμου. Λέμε ότι θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τον ή e Δήμο. Πολλέ υπηρεσίε οι οποίε παρέχονται στου Δημότε να γίνονται ηλεκτρονικά. Οπότε με τον τρόπο αυτό και ο, και ο Δημότη θα εξυπηρετείται και οι υπηρεσίε που είναι υποστελεχωμένε ούτω ή άλλω, θα εξοικονομήσουν πόρους, ανθρώπινους πόρου. Υπάρχει και μια τρίτη ομάδα δράσεων που είναι πιο μακροπρόθεσμα έργα, αφορούν σε κατασκευέ τόσο στην περίπτωση του κέντρου όσο και εκτό κέντρου, τι οποίε θα, θα ήθελα να τι δούμε μετά που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμά μα σε λίγε μέρε και να τι παρουσιάσουμε τότε. Κύριε Σαργιωτάκη, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.